Με το Ευρύ 1-4, η ΑΕΛ έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς πέρασε από την έδρα του Πανελευσυνιακού και βάζει έτσι τις βάσεις για πρόκριση ακόμη και στην επόμενη φάση. Το 0-1 έγινε στο 22ο λεπτό, με τον κριτικό να πιάνει το εκπληκτικό σουτ από τα 25 μέτρα για να στείλει με αυτόν τον τρόπο την μπάλα στο παραθυράκι του Μανιάτη, ο οποίος ανήμπορος την είδε να καταλήγει στην εστία του. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο λεπτό, ο Κάπος με ωραίο γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα και πάλι στα δίχτυα του Πανελευσυνιακού μετά από σέντρα του Μονιάκη για να κάνει το 0-2. Ωστόσο, σχεδόν άμεση ήταν η απάντηση από την πλευρά των γηπεδούχων στο 48ο λεπτό, με τον Παλιγεώργο να εκτελεί το φάουλ και ο Κακάρας, που βγήκε στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στην εστία της ΕΛ για να κάνει το 1-2. Η ΑΕΛ πάντως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 60ο λεπτό ο Σουλιώτης σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Μονιάκη και πάλι για να κάνει το 1-3. Στο 67ο λεπτό, ο Ταμπάκης προσπάθησε να κόψει το ροβίθι και βρήκε την μπάλα με τα χέρια, με το διαιτητή της αναμέτρησης να καταλογίζει το πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ. Ωστόσο, ο Μπόγιοβιτς, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση, δεν κατάφερε να εστοχήσει, καθώς έστειλε την μπάλα στη δεξιά αγωνία του Στεριώτη που είχε πάρει τη θέση του Μανιάτη, με τον τερματοφύλακα του Πανελευσυνιακού να πέφτει και να διώξει σε κόρνερ. Και πάλι όμως η ΑΕΛ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη όσον αφορά το σκοράρισμα και στο 78ο λεπτό ο Καπός με σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή σημείωσε το δεύτερο του γκολ για το σημερινό παιχνίδι.